παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, εκπροσώπων της πολιτικής, πολιτιακής και εκκλησιαστικής ηγεσίας, των επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και του πρέσβη της Ελλάδας Ηλία Φωτόπουλου, εψάλλει από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη στη Λευκοσία η πανηγυρική δοξολογία για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Των ψυχών των υπερπίστων και πατρίδος κατά τους εθνικούς ημών αγώνας. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενότητας και συνένωσης δυνάμεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας στο Κυπριακό, επισημένοντας πως όταν ο ελληνισμός είναι ενωμένος, έχει την δυνατότητα να επιτύχει ανάλογες με την νίκη αλλά και την δόξα που απονέμεται στο έθνος στις 28 του Οκτώβρη 1940. Απέναντι στο τελεσίγραφο του ιταλικού φασιστικού καθεστώτος, ο ελληνικός λαός, σύσσωμο το ελληνικό έθνος, επέδειξε εκείνη τη σπάνια και ανεκτίμητη συσπηρωτική δύναμη που χαρακτηρίζει τους Έλληνες στις δύσκολες ώρες. Εκθιάζοντας λοιπόν τις αρετές του έθνους, ποτέ να μην ξεχνάμε πόσο κοντά είναι και το σαράκι του διχασμού. Της πανηγυρικής δοξολογίας προέστη ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, ενώ εψάλλει ο Εθνικός Ύμνος.